Δεν μπορώ να ανεχθώ και δεν μπορούμε να ανεχθούμε να μην γίνονται αυτά που όλοι έχουμε ανάγκη και στις διάφορες συζητήσεις που συμμετέχουμε τα παραδεχόμαστε. Δεν μπορεί να λέμε πως η ύφεση θα μας αποτελειώσει και να έχουμε αφήσει το ελληνικό κράτος στην καταστροφική για την ελληνική οικονομία συμπεριφορά και κατάστασή του του 2008, όταν ξεκίνησε, θυμίζω, η ηφεσιακή περιπέτεια της χώρας. Η ύφεση δεν είναι προϊόν του 10 και των μέτρων. Είναι προϊόν του 2008 και μετά. Γι' αυτό στη Βουλή η υπέρ Ελλάδας ψήφο μου τις επόμενες μέρες θα συνοδευτεί με τη συμμετοχή μου στην απόπειρα μιας καθολικής ρήξης με το δεδομένο κομματικό και πολιτικό σύστημα.